Ακούγεται τετριμένο, αλλά μετά τη ρωσική εισβολή μιλάμε για έναν διαφορετικό κόσμο, τονίζει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στη συνέντευξή του στη Μακεδονία της Κυριακής επισημαίνει ότι είμαστε αντιμέτωποι με τον αυτοκρατορικό νεορωσισμό που έχει στόχο να αλλάξει δεδομένα δεκαετιών στο μεσοβιετικό χώρο. Για την Ευρώπη υποστηρίζει ότι πρέπει να προχωρήσει στη γεωστρατηγική της αυτονομία. Δεν γίνεται η Ευρώπη να είναι ένας μεγάλος οικονομικός γίγαντας, μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις στον πλανήτη και το διπλωματικό της κεφάλαιο να είναι απειροελάχιστο, τονίζει. Ακούγεται τετριμένο, αλλά είναι αλήθεια. Μετά τη ρωσική εισβολή, μιλάμε για ένα διαφορετικό κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη γεωστρατηγική της αυτονομία. Η ιδέα αυτή που παρουσιάστηκε από τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν λίγους μήνες είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Με τη νέα δραματική πραγματικότητα, τίποτα δεν είναι πια δεδομένο. Δεν γίνεται η Ευρώπη να είναι ένας οικονομικός γίγαντας, μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις στον πλανήτη και το διπλωματικό της κεφάλαιο να είναι απειροελάχιστο. Πρέπει οι δύο πτυχές της Ευρώπης, η οικονομική και η γεωπολιτική, να ευθυγραμμιστούν το ταχύτερο δυνατόν. Πιστεύω ότι η σκέψη σιγά σιγά οριμάζει. Άλλωστε, η ρωσική εισβολή ένωσε την Ευρώπη περισσότερο από κάθε τι άλλο τα τελευταία χρόνια. Τέλος, σημειώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δικαιώνει την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις και να συνάψει σημαντικές αμυντικές συμμαχίες με εταίρους και φίλους. Ισχυρή άμυνα σημαίνει σταθερότητα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δικαιώνει την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις και να συνάψει σημαντικές αμυντικές συμμαχίες με εταίρους και φίλους. Ισχυρή άμυνα σημαίνει σταθερότητα και η Ελλάδα σήμερα στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση. Όσο για το πολιτικό κλίμα, ήταν αποκαρδιωτική η τήρηση ίσων αποστάσεων από την αξιωματική αντιπολίτευση στην έναρξη της Ουκρανικής κρίσης. Όμως θέλω να σημειώσω ότι τα κόμματα με κυβερνητική εμπειρία κατά τη συζήτηση στη Βουλή στάθηκαν γενικώς στο ύψος των περιστάσεων. Βέβαια, η διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την αποστολή αμυντικού υλικού αποδεικνύει ότι πάσχει από διεθνιστικές αφέλειες. Η στήριξη σε μια ελεύθερη χώρα που δέχεται εισβολή πρέπει να είναι πραγματική, όχι θεωρητική. Και αν ποτέ συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περιοχή μας, και εμείς το ίδιο θα θέλαμε. Ο αντιπολιτευτικός ίστρος για κομματικά ωφέλη δεν αρμόζεται τέτοιες κρίσεις. Είναι η ώρα της σύνεσης και της ευθύνης.